Ψήφισμα της Επιτροπής Αγώνα Φορέων Θεσσαλονίκης ενάντια στη νέα Ελληνοαμερικανική Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, στηριζόμενη και από τα κόμματα του Ευρωατλαντισμού, ετοιμάζεται να καταθέσει για επικύρωση στη Βουλή τη νέα Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις στρατιωτικές βάσεις, όπως δεσμεύτηκε και προημερών ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης έναντι της Αντιπροέδρου των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρης. Η υπογραφή της συμφωνίας τον Οκτώβριο του 2021, αρχικά με 5 χρόνια και στη συνέχεια με υπαρορίστον ισχύ, και η εν γέννη κυβερνητική πολιτική βάζουν τον λαό μας σε τεράστιους κινδύνους. Μετατρέπουν τη χώρα μας σε πολεμικό ορμητήριο και σε στόχο αντιπίνων. Αναβαθμίζουν τις ήδη υπάρχουσες αμερικανοτονεϊκές βάσεις και υποδομές στη Σούδα, στην Αλεξανδρούπολη, στο Στεφανοβίκιο, στο Λιτόχωρο, στη Λάρισα και αλλού. Δίνουν τη δυνατότητα να πάσα στιγμή να χρησιμοποιηθεί για τα ευρωατλαντικά συμφέροντα και σχεδιασμούς οποιαδήποτε στρατιωτική και πολιτική υποδομή της χώρας μας. Μετατρέπουν τα στρατευμένα παιδιά του λαού σε μισθοφόρους ντόπιων και ξένων οικονομικών συμφερόντων. Τα στέλνουν σε υπερεστικές αποστολές ενάντια σε άλλους λαούς μακριά από τα σύνορα της πατρίδας μας. Μαζί με άλλες συμφωνίες και δεσμεύσεις έναντι του ΝΑΤΟ και συμμάχων χωρών, φορτώνουν στις πλάτες του λαού δυσβάσταχτα ποσά για την αγορά νέων οπλικών συστημάτων, ενταγμένων καθαρά στους υπεραϊστικούς επιθετικούς σχεδιασμούς που καμιά σχέση δεν έχουν με τις αμυντικές ανάγκες της χώρας. Στερούν το λαό από βασικές ζωτικές του ανάγκες και διαθέτουν τεράστια ποσά για τους σκοπούς του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ για την αγορά πανάκριβων όπλων για την γεωστρατηγική αναβάθμιση της αστικής τάξης της χώρας. Εκφράζουμε την έντονη ανησυχία μας για τις εξελίξεις στην Ουκρανία. Κλιμακώνεται επικίνδυνη αντιπαράθεση ανάμεσα σε ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Ρωσία για τις πλουτοπαραγωγικές πηγές στο ουκρανικό έδαφος, τους αγωγούς ενέργειας, στους δρόμους μεταφοράς εμπορευμάτων, τις σφαίρες επιρροές για το ποιος θα κάνει κουμάντο σε αυτά, πάντα σε βάρος των λαών της περιοχής. Στις εξελίξεις στην Ουκρανία, η ελληνική κυβέρνηση εκτελεί επικίνδυνο ρόλο σε πολιτικό και διπλωματικό επίπεδο, ενώ οι υποδομές στην Αλεξανδρούπολη και τη Σούδα χρησιμοποιούνται για την προώθηση βαρέως εξοπλισμού και στρατιωτικών μονάδων στην Ουκρανία και γενικότερα στην Ανατολική Ευρώπη και για την αποστολή ναυτικών και αεροπορικών δυνάμεων στη Μαύρη Θάλασσα. Η χώρα μας έχει γίνει υπεραλληστικό ορμητήριο και στόχος απαντητικών χτυπημάτων. Ο λαός μας, οι εργαζόμενοι, η νεολαία εκφράζουμε μαζικά την αντίθεσή μας. Έχουμε τη δύναμη και το χρέος να αναπτύξουμε την πάλη ενάντια σε αυτή την πολιτική που προωθεί το στόχο της γεωστρατηγικής αναβάθμισης της χώρας, η οποία όμως το μόνο που κάνει είναι να αναβαθμίσει τα συμφέροντα των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων ντόπιων και ξένων. Μπροστά σε αυτές τις επικίνδυνες εξελίξεις, η Επιτροπή Αγώνα Φορέων της πόλης μας, εκφράζοντας τις ανησυχίες και τη θέληση των εργαζομένων, της νεολαίας και του λαού της πόλης, διεκδικεί και απαιτεί να μην επικυρωθεί η Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις βάσεις. Να κλείσουν τώρα όλες οι ευρωατλαντικές βάσεις και υποδομές. Κανένας φαντάρος και αξιωματικός σε αποστολή εκτός συνόρων. Να μην χρησιμοποιηθεί καμία ευρωατλαντική υποδομή από το έδαφος της Ελλάδας για τις επιχειρήσεις στην Ουκρανία. Όλοι στον αγώνα ενάντια στην εμπλοκή της χώρας στους πολεμικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεσσαλονίκη, 21 Δευτέρου 2022.